Μιλάμε για επενδύσεις, μιλάμε για ενδιαφέρον, μιλάμε για αύξηση της τουριστικής κίνησης και των αφίξεων. Γίνεται σύγκριση με το 19. Υπάρχουν ωστόσο, Εύη, κάποιες περιοχές που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η τουριστική περίοδος, ναι, και σε κάθε περίπτωση είναι επιφυλακτικοί οι άνθρωποι που απασχολούνται στο συγκεκριμένο κλάδο. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περιοχή της Ιτάνου, στο Λασίθι, που περιμένουμε εκεί γύρω στις 10 Μαΐου τους τουρίστες, όπως και κάθε χρόνο. Απλά τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν είναι αυτά που θα περίμενε κάποιος με όλη... Καθυστερεί διαχρονικά η κίνηση στην συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά τι λένε οι άνθρωποι, σε μια χρονιά που πάμε να σπάσουμε κάθε ρεκόρ και σε μια περίοδο που έχουμε την ενεργειακή κρίση, που έχουμε λογαριασμούς που τρέχουν, που πρέπει να καλύψουμε και δικά μας έξοδα, ίσως θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο έτσι να ξεκινήσουμε κάπως πιο νωρίς. Κάτι το οποίο δεν έχει επιτευχθεί. Θέλω να πάμε στον κύριο Κώστα Κοξαράκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Ιτάνου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και Παναγιωτόπουλες. Χαιρετώ όλη την Κρήτη από την Ανατολική, από το ανατολικότερο κράτος, άκρο, και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Σας αγαπάμε πολύ. Γνωρίζω, μας παρακολουθείτε, μας στέλνετε και μηνύματα. Έχετε την αγάπη μας. Και πραγματικά εύχομαι να πάνε όλα καλά και στο τουριστικό κομμάτι. Ελπίζουμε, διότι φτάσαμε να εξαρτώμεθα αποκλειστικά και μόνο κατά 90% από το τουριστικό προϊόν, και γι' αυτό κάνω και εγώ έκκληση, μια και μου δίνεται η ευκαιρία, με την έναρξη της σεζόν, ότι για τους συναδέλφους, ό,τι βλέπουν πράγματα που επηρεάζουν και ενοχλούν το προϊόν που λέγεται τουρισμό, να τα απομονώνουν και να τα διαφυλάττουν όσο σαν τα μάτια τους. Αναφορικά με τις προκρατήσεις, πότε περιμένετε τους πρώτους τουρίστες εκεί στην περιοχή? Λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν ότι θα ξεκινήσουμε το αρχές Μαΐου από τις 6 και δείχνει ο Μάιος καλά στοιχεία. Αυτό μπορώ να πω με σιγουριά. Από εκεί και μετά η υπόλοιπη σεζόν πιστεύω ότι θα κυλήσει σε καλά επίπεδα, σύμφωνα και με τις προβλέψεις σας, με των ειδικών. Εδώ πρέπει να σας πω ότι θα αρχίσουν οι τσάρτερ πτήσεις ξανά μετά την πανδημία, με το Απόλο στο αεροδρόμιο της Ιτίας απευθείας από την Δανία και αργότερα από την Νορβηγία, με το Απόλο γραφείο, το οποίο δραστηριοποιείται ξανά, επαναδραστηριοποιείται, και ελπίζουμε να γίνει το ίδιο και με την Κόντορ και με κάποιες άλλες εταιρείες που δείχνουν έκτρο ενδιαφέρον. Εγώ κοιτάζω εντάξει πλάνα πραγματικά και χαμογελάω. Πλάνα μιας περιοχής που την αγαπώ ιδιαίτερα. Όσοι έχουν βρεθεί εκεί γνωρίζουν για τις ομορφιές και πραγματικά η φιλοξενία. Δεν θέλω να δικήσω Δυτική Κρήτη, ούτε το Ηράκλειο, ούτε το Ρέθυμνο, σε καμία περίπτωση. Αλλά εκεί στην Ανατολική Κρήτη έχω ιδιαίτερη δυναμία και πραγματικά αυτό το οποίο προσελκύει και ελκύει κατά κάποιο τρόπο, αν μου επιτρέπετε τον όρο, τους τουρίστες, είναι αυτή η φιλοξενία και αυτό το αγνό περιβάλλον. Ναι, το έχουμε αυτό σαν προνόμιο, μπορώ να πω, και συγγνώμη για το εγωιστικό λιγάκι. Το έχουμε όμως και το προβάλλουμε όποτε μας δίνεται η ευκαιρία. Γι' αυτό και σας προσκαλούμε, όποτε σας δοθεί η ευκαιρία, να μας επισκεφτείτε. Και εγώ επίσης τρέφω ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το Crete TV και για όλους τους συνεργάτες του Crete TV. Το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε, πρόεδρε. Και εμείς. Εύη. Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή κάναμε μια συζήτηση προηγουμένως με την κυρία Αρχοντουλάκη και μας ανέφερε έτσι αρκετούς επαναλαμβανόμενους τουρίστες, αν και στην περιοχή σας εντοπίζεται αυτό το φαινόμενο σε εισαγωγικά, έρχονται ξανά, ζητούν τα ίδια μέρη, τους ίδιους ανθρώπους να εξυπηρετηθούν, γιατί δένονται μαζί τους. Πριν από λίγο, όταν με καλέσατε για τη σύνδεση, είχα μία κλήση από ένα γερμανό πελάτη, ο οποίος είναι περίπου στα 80 κάτι, και έρχεται κάθε χρόνο εδώ και 50 χρόνια. Τι να σας πω. Λοιπόν, και έτσι αυτό, για τις 8 του Μάη. Μάλιστα. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν καλά στοιχεία για το Μάιο. Πώς είναι ο καιρός τώρα, πώς είναι ο καιρός, για πείτε μας λίγο. Συννεφιά βλέπω. Ο καιρός είναι με το κοντομάνικο, είμαι εγώ έξω.
είναι πάρα πολύ καλός. Ειδικά σήμερα ήταν εξαιρετική ημέρα. Έχει μια θερμοκρασία γύρω στους 22, εκεί 23 είναι αυτή την ώρα. Εκεί από μέσα Μάη έρχεται το καλοκαίρι στη Σιτία και φεύγει το Νοέμβρη. Είναι ο κατάλληλος καιρός. Ναι, ναι. Κάτι άλλο που ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι για αυτό που μου είπατε, ότι η παρακαταθήκη μας και όλες οι δραστηριότητες περιστρέφονται γύρω από τη μονιμότητα των πελατών μας. Γι' αυτό και κάνουμε το παν και τους προσφέρουμε αρκετά, πιστεύω, πράγματα. Έτσι το εκτιμούν από ό,τι βλέπουμε και επανέρχονται και επανέρχονται κλπ. Με χαρά λοιπόν να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Εύρη. Χαιρετισμούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας ανά πάσα ώρα και στιγμή για οτιδήποτε θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Κοξαράκη. Και πάλι χρόνια πολλά και χρόνια πολλά σε όλη την Κρήτη.